είδον ότι ενώ επειδή η Ισραήλ αποστάτησε μίχευσε, εγώ απέπεμψα αυτήν και έδωκα εις αυτήν το πράγμα, το γράμμα του διαζυγίου αυτής, Ιούδας, η άπιστος αυτής αδελφή, δεν εφοβήθη, αλλά υπήγε και επόρνευσε και αυτή. Και με την διαφήμιση της πορνείας αυτής εμίανε τον τόπον και εμίχευσε μετά των λίθων και μετά των ξύλων. Και εν πάση τούτης, Ιούδας η άπιστος αυτή αδελφή δεν επέστρεψε προς εμέ εξ όλης της καρδίας αυτής, αλλά ψευδός, λέει ο Κύριος. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, Ισραήλ αποστάτησε εδοκαίωσε αυτήν περισσότερον παρά Ιούδας η άπιστος. Είπαγε και διακήρυξον τους λόγους τούτους προς βοράν και είπε, επίστρεψον Ισραήλ αποστάτης, λέει ο Κύριος, και δεν θέλω κάμι να πέσει οργή μου εφημάς. Διότι ελεήμων είμαι, λέει ο Κύριος, δεν θέλω φυλάτη την οργή διαπαντός. Μόνο γνώρισον την ανομία σου, ότι μάρτησας εις Κύριον τον Θεό σου και διήρησας τα σοδού σου εις τους ξένους, υποκάτω παντός πρασίνου δέντρου και δεν υπηκούσατε στη φωνή μου, λέγει Κύριος. Επιστρέψατε ή αποστάτε, λέγει Κύριος, αν και εγώ σας απεστράφην και θέλω σας λάβει έναν εκ πόλεως και δύο εκ συγγενείας και θέλω σας εισάξει στη Σιών. Και θέλω σας δώσει ποιμένας κατά την καρδία μου και θέλουσι σας ποιμάνει εν γνώση και συνέση. Και όταν πληθυθείτε και αυξηθείτε επί της γης εν εκείνες τις ημέρες, λέγει Κύριος, δεν θέλουσι προφέρει πλέον η κυβωτός της Διαθήκης του Γυρίου, δεν θέλει αναβεί επί καρδίαν αυτών, ουδέ θέλουσι ενθυμηθεί αυτήν, ουδέ θέλουσι επισκεφθεί, ουδέ θέλει κατασκευαστεί πλέον. Εν εκείνο το καιρό θέλουσι ονομάσει την Ιερουσαλήμ θρόνο του Κυρίου. Και πάντα τα έθνη θέλουσι συναχθεί προς αυτήν εν το όνομα του Κυρίου προς την Ιερουσαλήμ. Και δεν θέλουσι περιπατήσει πλέον ο πίσω της ορέξεως της πονηράς αυτών καρδίας. Εν εκείνες τις ημέρες ο οίκος Ιούδα θέλει περιπατήσει μετά του οίκου Ισραήλ και θέλουν συνελθεί ομού από τη γη του βορρά εις την γη την οποία ανεκληροδότησα εις τους πατέρας σας. Αλλά εγώ είπα, πώς θέλω σε κατατάξει μεταξύ των τέκνων και δώσει σε γη εν επιθυμητήν ένδοξον κληρονομίαν των δυνάμεων των εθνών. Και είπα, σι θέλεις με κράξει πάτερ μου και δεν θέλεις αποστρέψει από πιστέν μου. Βεβαίως, καθώς η γηνή αθετεί εις τον άντρα αυτής, ούτως η θετήσατε σε με οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος. Φωνή ακούστη επί των υψηλών τόπων, κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ, διότι διέστρεψαν την οδόν αυτών, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών, επιστρέψατε ή αποστάτε και θέλω επιστρέψει ή ατρέψει τας αποστασίας σας. Ιδού εμείς ερχόμεθα προς σέ, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. Το ότι εις μάτιν ελπίζετε εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων, μόνο εν Κυρίω το Θεόν ημών είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Διότι η εσχήνη κατέφυγε των κόπων των πατέρων ημών εκ νεότητος ημών, τα πίμνια αυτών και τα σεγέλας αυτών, τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών. Εν τη εσχήνη ημών κατακείμεθα και η ατιμία ημών καλύπτει μας. Διότι μαρτήσαμε εν εις Κύριον το Θεόν ημών και οι πατέρες ημών εκ της νεότητος ημών έως της ημέρας ταύτης και δεν υπηκούσαμε εις την φωνή Κυρίου το Θεό ημών. Αμήν. Προφητεύει λοιπόν ο Θεός, προφητεύει με το στόμα του Ιερεμία του προφήτου το τέλος, και είναι πολύ καλό ότι το τέλος, αδελφοί αγαπητοί, είναι επιστροφή και μετάνοια. Προφητεύει για μία περίοδο πτώσης, για μία περίοδο παρακμής, για μία περίοδο ασέβειας και αλαζονίας, για μία περίοδο και σε μία περίοδο ειδωλολατρίας. Αλλά το ελπιδοφόρο και αυτό που δίνει χαρά μέσα από τον προφητικό λόγο στη ζωή μας είναι ότι στο τέλος ο Θεός βλέπει μετάνοια, βλέπει ότι φωνάζουν οι άνθρωποι, εμείς ερχόμεθα προς Ε, Σύ είσαι ο Κύριος ο Θεός ημών, εις μάτιν ελπίζαμε σωτηρία εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων. Μόνο στο Κύριο των Θεών ημών είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Αυτή είναι μια μετάνοια με επίγνωση. Και το ξαναλέω, είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Η ελπίδα μας για τους γύρω μας, αλλά η ελπίδα μας και για τον εαυτό μας. Ότι έχει την δυνατότητα ο Θεός να ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Έχει τη δυνατότητα ο Θεός να επιστρέφει τους αποστατημένους.
Έχει τη δυνατότητα ο Θεός να ενεργεί θαυμασίως στη ζωή μας αλλά και στη ζωή των άλλων. Γι' αυτό δεν απογοητευόμεθα. Ο χριστιανός δεν απογοητεύεται. Ο χριστιανός ελπίζει και ελπίζει αληθινά στον Κύριο, και η ελπίδα του αυτή στον Κύριο τον φέρνει στην κατάσταση του ευλογημένου ανθρώπου, στην κατάσταση της ευλογίας του Θεού. Τώρα όμως τι βλέπει? Βλέπει το Θεός και λέει, μέσα από τον νόμο του Μωυσή, μέσα από τον νόμο του Θεού, περιγράφεται ότι αν κάποιος άντρας αποβάλει τη γυναίκα του και αυτή αναχωρήσει από αυτού και γίνει γυναίκα άλλου ανδρός, αυτή δεν μπορεί να επιστρέψει πάλι προς τον άντρα της, γιατί ήδη επόρνευσε και εμιάνθη με άλλον άντρα. Αυτό έλεγε ο νόμος του Μωυσή, αυτό λέει ο νόμος του Θεού, αυτό λέει και η λογική του ανθρώπου. Όταν η γυναίκα ενός ανδρός μιανθεί με άλλον άντρα, δύσκολα πια γίνεται επανασυγκόλησης. Δύσκολα μετά γίνεται ξανά κάτι από την αρχή. Ο Θεός όμως λέει, δείχνοντας την αγάπη, τη μακροθυμία, δείχνοντας το χαρακτήρα του που είναι ικτήρμων, ελεήμων, αγαθός Θεός, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, εγώ θα σας δεχθώ. Και το λέει η αδερφή αγαπητή τον καιρό της αμαρτίας. Εάν επιστρέψεις, εγώ θα σε δεχτώ. Εάν μετανοήσεις, εγώ θα σε δεχτώ. Και αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η παραβολή του ασώτου. Ο άσωτος σκληρύνθηκε, θύμωσε, αγρίεψε, επεθύμησε, περιφρόνησε. Επεθύμησε τον κόσμο, τη γη, την μακράν, περιφρόνησε τον πατέρα του, τον αδελφό του, περιφρόνησε το σπίτι του πατέρα του, απομακρύνθηκε. Αλλά η παραβολή αυτή είναι που μας βεβαιώνει, με την παραβολή αυτή μας βεβαιώνει ο Θεός ότι ο Θεός μας περιμένει. Μας περιμένει πάντοτε να επιστρέψουμε. Και μας περιμένει με λαχτάρα, μας περιμένει με καημό, μας περιμένει με αγάπη. Δεν μας περιμένει, αν θέλεις έλα, αν δεν θες μην έρθεις. Τι να κάνω εγώ, τι έκανα μπορούσα. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Αυτό λέει ακόμη και ο νόμος του Μωυσή. Ο Θεός όμως λέει άλλα πράγματα, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγάπη, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη. Μας περιμένει να επιστρέψουμε, να αναγνωρίσουμε ότι μόνο εν Κυρίω το Θεό ημών υπάρχει σωτηρία. Μόνο μέσα στον Κύριο το Θεό μας, μόνο μέσα στην παρουσία του Θεού υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει ευλογία, υπάρχει χάρις, υπάρχει χαρά. Και συνεχίζει ο Θεός, πού δεν αμάρτησες. Σκέψου τι έκανες, πού δεν εισέλγησες. Τι ήταν αυτό που δεν έκανες? Και εδώ θέλω να τονίσω, αδελφοί αγαπητοί, ότι στην αποστασία ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο. Και αν μεν, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, αποστατήσει από αδυναμία, αλλά δεν χάσει το φόβο του Θεού, ο Κύριος θα τον επιστρέψει και θα τον ευλογήσει. Αν όμως χάσει και το φόβο του Θεού, δηλαδή η ασέβεια φτάσει ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, όταν ο άνθρωπος δηλαδή φτάσει το Θεό να μην φοβάται και τους ανθρώπους να μην τρέπεται, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παρόλο που είναι γεγραμμένο τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ένα συγκεκριμένο, μοναδικό και βέβαιον. Γι' αυτό και κρατήθησαν ευρωχέ, γι' αυτό δεν έγινε βροχή όψιμος και γι' αυτό δεν έγινε και βροχή πρόημος. Τι σημαίνει βροχή? Βροχή είναι η αναγέννηση. Εάν δεν βρέξει, η γη δεν ζωοποιείται. Η βροχή είναι η ζωοποίηση από τον ουρανό. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έρχεται από τον ουρανό ευλογία. Δεν έρχεται από τον ουρανό χαρά. Δεν έρχεται από τον ουρανό πραγματικά η εύνοια του Θεού. Και δεν έρχεται όταν ο άνθρωπος αποστατήσει. Και μπορεί να αποστατήσει ο άνθρωπος έξω και μέσα από την Εκκλησία. Μπορεί δηλαδή να γίνει αποστάτης όπως ο Ισραήλ, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού.
Ο Κύριος είπε, είδες τι έκανε, ο Ισραήλ, η αποστάτης, τι έκανε. Άλλαξε θεούς. Πήρε βόδια. Πήρε βόδια και είπε ο Ιεροβοάμ, αυτός είναι ο Θεός σου, εδώ θα συθυσιάζεις και εδώ θα λατρεύεις. Δηλαδή έφυγε τελείως από την αλήθεια. Έφυγε από την αλήθεια. Πάει η αλήθεια, γι' αυτόν δεν έχει νόημα. Έφυγε από το Λόγο του Θεού. Περιφρόνησε τα πρωτοτόκια. Περιφρόνησε το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί αυτό ίσχυσε στον Ισάφ. Γι' αυτό και τον εμίσησε ο Θεός. Ενώ τον Ιακώβ που έπεφτε, τον αγάπησε ο Θεός. Αποστάτης. Αποστατώ σημαίνει απομακρύνομαι. Φεύγω από εκεί που ήμουνα. Και όταν λέω φεύγω από εκεί που ήμουνα, δεν εννοούμε μόνο, όταν λέει ο Λόγος του Θεού φεύγω από εκεί που ήμουνα, δεν εννοεί ο Θεός μόνο ότι φεύγω από τον τόπο αυτόν, φεύγω από την παρουσία, φεύγω από το σπίτι μου. Δηλαδή τσακώνομαι με τον πατέρα μου, τσακώνομαι με τη μάνα μου. Και να προσέξουμε, αδερφοί, τα παιδιά που τσακώνονται με τους γονείς τους είναι ένδειξης, δεν είναι απόδειξης, γιατί μπορεί να αυτό είναι και οι γονείς. Είναι ένδειξης αποστασίας. Δεν είναι δυνατόν να μην τα βρίσκουμε. Δεν γίνεται να μην τα βρίσκουμε. Και οι γονείς που τσακώνονται με τα παιδιά τους είναι ένδειξης αποστασίας. Δεν μπορώ να, δεν είναι δυνατόν να μην τα βρω με τα παιδιά μου. Δεν είναι δυνατόν να μην μακροθυμίσω. Δεν είναι δυνατόν να μην κάνω υπομονή. Μην σπλάχνα μου, είναι παιδιά μου. Δεν τσακωνόμαστε, αδερφοί. Το όπλο μας για τον εαυτό μας και για τους άλλους και ιδιαίτερα για τη διακυβέρνηση της οικογένειας δεν είναι ούτε η λουρίδα, ούτε ο τσακωμός, είναι ο φοβός του Θεού. Αυτό είναι το όπλο μας. Όταν μάθουμε από μικρά τα παιδιά μας το φόβο του Θεού, δηλαδή τι σημαίνει ο φόβος του Θεού. Παιδί μου, χρειάζεσαι την εύνοια του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει ένας νέος τώρα ότι και τι κακό είναι να καπνίσω. Παραδείγματος χάρη. Αν ξέρει όμως ότι το να καπνίσει χάνει την εύνοια του Θεού, θα το σκεφτεί 10 φορές. Πώς θα με βοηθήσει ο Θεός στο σχολείο μου, στη δουλειά μου, στη ζωή μου. Θα μου πεις το τσιγάρο τόσο κακό είναι. Το τσιγάρο είναι αμαρτία, αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Το τσιγάρο είναι η πορεία προς τα έξω. Μετά θα σκληρύνει η καρδιά, θα απομονωθεί, η πονηριά του διαβόλου. Βάζει την ουρά και βγάζει το προβατάκι έξω από την πίμνη. Εάν το καταλάβει ο άνθρωπος και μετανοήσει, μετανοώ, Κύριε συγχώρεσέ με. Μένει εν δυναμία. Θα βρει ο Θεός τρόπο να το συγχωρήσει και να του δώσει τη δύναμη. Αν πει δεν πειράζει, τότε δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να τον βοηθήσει. Αυτό το έχω ζήσει. Αναγεννήθηκα, μου κόψε ο Θεός το τσιγάρο, έφυγα για την Αγγλία για λίγους μήνες, το ξανάρχισα το τσιγάρο, γύρισα, μου κόψε ο Θεός πάλι το τσιγάρο, έπλεξα πάλι σε μέρημνες και σε δουλειές πολλές και σε ταλαιπωρίες, το ξανάρχισα, αλλά μέσα μου είχα 3 φορές, δηλαδή μου το κόψε ο Θεός το τσιγάρο. Εγώ είμαι το χειρότερο παράδειγμα. Και το επέτρεψε ο Θεός για να είμαι καλό κακό παράδειγμα. Γιατί υπήρχε ένας αδερφός που λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καπνίζεις. Του λέω, έχεις καπνίσει ποτέ? Όχι. Μου λέει, του λέω, πώς να το καταλάβεις? Και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κόβει. Ένα τσιγάρο είναι. Του λέω, το έχεις κόψει ποτέ? Όχι. Πώς να το καταλάβεις? Για ρώτα με εμένα να σου πω πόσο δύσκολα κόβεται το τσιγάρο. Αν δεν επέμβει ο Θεός, αν δεν ενεργήσει ο Θεός, αν δεν κάνει χάρη ο Θεός. Όταν έχω το φόβο του Θεού και το καταδικάζω και λέω, δεν το θέλω, ο Θεός θα μου το κόψει. Αλλά όταν δεν με απασχολεί η εύνοια του Θεού, και εδώ είναι μια ερώτηση που την κάνει ο Θεός, αδερφοί, μας ενδιαφέρει στη ζωή μας η εύνοια του Θεού? Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ή με ενδιαφέρει ή δεν με ενδιαφέρει. Μπορώ να πω, εγώ τα καταφέρω μόνος μου, δεν με ενδιαφέρει, μη γέννητο. Μπορώ να πω όμως, Κύριε, χάθηκα αν δεν έχω τη βοήθειά σου, αν δεν έχω τη χάρη σου, αν δεν έχω το ελαιός, χάθηκα ο φουκαράς. Τι θα κάνω? Και βέβαια δεν είναι μόνο το τσιγάρο. Τσακώνομαι, λέει, με τον πατέρα μου. Τσακώνομαι με την κόρη μου. Γιατί τσακώνεσαι, αδερφέ μου?
Γιατί δεν με ακούει. Καλά, εσύ ακούς. Όλους τους ακούς. Όλους τους ακούμε. Δεν υποτάσσεται. Και εμείς υποτασσόμεθα. Ναι, αλλά αυτά είναι παιδιά. Πρέπει να υποτάσσονται. Και εμείς πρέπει να υποτασσόμεθα στα παιδιά μας. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε όπλα, αδελφοί, να σταθούμε μέσα στον κόσμο αυτό παρά μόνο το φόβο του Θεού. Τη διδασκαλία του φόβου του Θεού. Να μας διδάξει ο Χριστός, να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς το Χριστό χαθήκαμε. Ενώ με το Χριστό όπως και να είμαστε σωθήκαμε. Ο Ισραήλ αποστάτης έφυγε, πάει. Δεν είχε φόβο Θεού. Δεν ήτανε μόνο λοιπόν ότι δεν έστειλε τις βροχές τον καιρό τους, τις πρώιμες και την εσώψιμες ο Θεός. Υπάρχει και συνέχεια τώρα. Συνέχεια ταλαιπωρίας. Ήρθανε εχθροί δυνατοί, τους εχμαλώτησαν και τους εξόρισαν. Και τους πήγαν σε γη μακράν. Και εδώ να το προσέξουμε. Υπάρχει η περίπτωση να πάω μόνος μου στη γη την μακράν και υπάρχει περίπτωση να έρθει ο εχθρός και να με πάει στη γη την μακράν. Θα μου πεις έχει διαφορά, όχι μεγάλη, το ίδιο είναι. Γιατί είτε μόνος σου πας, είτε άλλος σε πάει, εχμάλωτος στο τέλος θα είσαι. Δούλος θα είσαι. Αλλά είναι και φοβερό να έρθει ο εχθρός και να κατασυντρίψει την ύπαρξή σου, να σε εχμαλωτήσει και να σε εκδιώξει. Και λέει λοιπόν ο Θεός, η αποστάτης δεν μετενόησε και εγώ αναγκάστηκα όχι μόνο να μη στείλω τη βροχή, αλλά να... γιατί συνέχιζε να πορνεύει, συνέχιζε να αμαρτάνει, συνέχιζε να μοιχεύει, αναγκάστηκα και την έστειλα σε εχμαλωσία. Τώρα ο Ιούδας, η άπιστος, έχει διαφορά βέβαια. Υπάρχει ο αποστάτης και υπάρχει και ο άπιστος. Ο άπιστος δεν πιστεύω τώρα, τι να κάνει ο Θεός. Δεν με βλέπει ο Θεός. Τι κοινό έχουν εκεί δυο, δεν έχουν φόβο Θεού. Η εκδήλωση είναι διαφορετική. Ο αποστάτης είναι φεύγω. Ο άπιστος είναι μένω, αλλά δεν πιστεύω. Μένω, αλλά δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω στη βοήθεια του Θεού, δεν πιστεύω στην ευλογία του Θεού, δεν πιστεύω στα λόγια του Θεού, δεν πιστεύω στον έλεγχο του Θεού, δεν δέχουμε τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, θυμώνω αγριεύω, με ασέβεια απαντάω, έρχεται με ελέγχει και λέω εγώ δεν κατάλαβες, τα παλιά μου τα παπούτσα σε γράφω. Τα ακούει ο Θεός όμως. Και τι λέτε να λέει ο Θεός. Έρχεται η γυναίκα μου και μου λέει Γιώργο, μη βγάζεις τα παπούτσια σου εκεί με λάσπες, βγάλε τα γιατί εγώ θα τα σκουπίσω μετά. Λέω απλό. Και τι λέω εγώ. Δεν παρατάς ρε ανώ, που θέλω να τα βγάλω. Και μπορεί να μην το λέω και με το στόμα μου και να μην τα ακούς εσύ. Αλλά τα ακούει ο Θεός. Μπορεί να το λέω στην καρδιά μου. Και μπορεί και η έκφρασή μου να είναι και αισχρή. Με ασέβεια. Στα παλιά μου τα παπούτσια δεν σε λογαριάζω. Ναι, αλλά σε λογαριάζει ο Θεός, δεν το ξέρεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φόβο Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας επισκεφθεί. Και θα προσευχόμαστε και μπορεί να προσευχόμαστε εις μάτιν. Δεν υπάρχει θεραπεία παρά η μετάνοια, η επιστροφή. Και η Άννα δεν θα πάθει τίποτα αν εγώ την περιφρονήσω. Η Άννα θα την ευλογήσει ο Θεός. Εγώ έχω τον πελά. Δηλαδή το να με περιφρονείς εσύ εμένα δεν μου κάνεις τίποτα κακό. Το να περιφρονώ εγώ εσένα δεν σου κάνω τίποτα κακό. Το να ασεβείς εμένα δεν μου κάνεις τίποτα. Το να ασεβώ σε σένα δεν σου κάνω τίποτα απολύτως. Αλλά εγώ που ασεβώ, εγώ που περιφρονώ, εγώ που κοροϊδεύω, για σκέψου τώρα να περιφρονώ την πατέρα μου, τη μάνα μου. Να περιφρονώ τους πρεσβύτερους. Να περιφρονώ τον ποιμένα με ασέβεια. Πώς με βλέπει ο Θεός? Πώς θα πάω το βράδυ να προσευχηθώ? Πώς θα πάω το βράδυ να εξητήσω το πρόσωπο του Κυρίου? Πώς θα μου απαντήσει ο Θεός? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, και στην απιστία μας και στην αποστασία μας. Η απιστία, είπαμε, είναι ότι δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας βλέπει και ασεβούμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πορνεύουμε, μοιχεύουμε, λέει η Γραφή.
Πηγαίνουμε κάτω από κάθε πράσινο δέντρο, κάθε πράσινο τόπο και κάνουμε τα έσχη. Εν την καρδία μας ακόμη χειρότερο. Μέσα στη στενή μας την παρέα ακόμη χειρότερο. Και η στενή μου παρέα μπορεί να είναι η γυναίκα μου, μπορεί να είναι ο άντρας μου, μπορεί να είναι ο αδελφός μου, μπορεί να είναι ο φίλος μου, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Και αρχίζω τώρα να περιφρονώ. Να αρχίζω να κοροϊδεύω, να αρχίζω να σεβώ. Λυπάται ο Θεός, αδερφοί. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λυπάται ο Θεός. Λυπάται ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ελπίζει στη μετάνοιά μας. Και λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Αν και είδε η άπιστος, ο Ιούδας, ότι η αποστάτης αδελφή της, ο Ισραήλ, αποστάτησε, εξορίστηκε, εχμαλωτίστηκε, καταστράφηκε, δεν φοβήθηκε το Θεό. Και άρχισε να σε δει. Και άρχισε και συνέχισε να πιστεί. Και να διαφημίζεται και μάλιστα η απιστία της και να μιένει τον τόπο. Δηλαδή να σκανδαλίζει και τον άλλον. Να σεβώ στο Θεό, να σεβώ στη γυναίκα μου και να λέω στον αδελφό μου, ας τη γυναίκα μου, ποιος τη λογαριάζει. Να σεβεί στο Θεό, να σεβεί στον πρεσβύτερο, στον ποιμένα και να λες και στο φίλο σου, στον αδελφό σου, στην αδελφή σου. Α, παράτα με μάρ, ποιος τους λογαριάζει αυτούς. Μιένει και τη γη. Βρωμίζει, μολύνει. Μολύνει τα αυτιά, τις καρδιές, τους αδελφούς, μολύνει τους άλλους. Θα μολύνω εγώ εσάς αν με βλέπετε και περιφρονώ τη γυναίκα μου. Θα μολύνεις εσύ τους άλλους αν μιλάς με ασέβεια για τους αδελφούς σου. Είσαι εστία μόλυνσης. Είναι σοβαρά αδελφοί αυτά τα πράγματα. Εστία κακού. Και ο Θεός δεν θα επιτρέψει. Θέλω να σας θυμίσω, αν και είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι σαν ακραίο παράδειγμα, τον Ανανία και τη Σαπφύρα. Τι έκανα, δεν έκανα τίποτα. Συμφώνησαν να κοροϊδέψουν τον Πέτρο. Τι έκαναν, προσέβαλαν το Θεό. Το αποτέλεσμα της εποχής εκείνης, σε μια περίοδο άκρατου αγιασμού, σε μια κατάσταση ιδιαίτερης παρουσίας του Θεού, καταστροφή, απώλεια. Τώρα ο Θεός μακροθυμεί, μακροθυμεί για όλους μας και έχουμε καιρό να επιστρέψουμε και να μετανοήσουμε. Βέβαια το μυστικό, αδελφοί, για να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι η μετάνοια, είναι η επιστροφή. Μάλιστα πιο σωστά, το μυστικό της διόρθωσης, το μυστικό να μην συμβαίνουν όλα αυτά είναι η αγάπη. Γι' αυτό οφείλουμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε για να φυλάξουμε και τις καρδιές μας και τις καρδιές των άλλων. Τα σκάνδαλα θα έρθουν μέσα στην Εκκλησία. Θα έρθουν. Θα σε σκανδαλίσουν και αδελφοί και αδελφές και καταστάσεις απ' όλα. Θα έρθουν. Θα έρθουν. Και γιατί τα επιτρέπει ο Θεός? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Γιατί μόνο οι δόκιμοι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μπορεί κάποιος να σε σκανδαλίζει και να σε σκανδαλίζει πραγματικά, λάθος, αλλά μπορεί να σκανδαλίσει και εσύ από λάθος δικό σου και να το ρίχνεις στον άλλον. Δεν σκανδαλίζεται ο χριστιανός. Δεν θυμώνει. Δεν αγανακτεί. Μετανοεί, πάει η καρδιά του, κλαίει, επιστρέφει. Συγχωρεί, γίνεται στον άλλον πραγματικά εκτίρμον. Δεν πειράζει. Έχει το πνεύμα του Χριστού. Συγχώρεσε τον. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Πόσο ωραίο είναι να μπορούμε να λέμε, μη το ακούς αδερφέ, μη του δίνεις σημασία. Ξέρετε αδερφοί πόσα έχω ακούσει στα 25 χρόνια που είμαι στην Εκκλησία. Ξέρετε πόσα έχω ζήσει. Ξέρετε τι μου έχουν πει. Δικαίως και αδίκως. Η σωτηρία είναι μία. Δεν πειράζει.
Κάνε πως δεν ακούσε αυτό που λέει ο Δαβίδ και έκανε πως δεν καταλάβαινε, έκανε το και έφυγε. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Μην αφήνεις τα λόγια, τις καταστάσεις να πικράνουν την καρδιά σου. Μην αφήνεις να μπουν στην καρδιά σου. Άστα να φύγουν να πάνε πίσω. Άστα να προσπεράσουν για το καλό σου. Γιατί αν σου πω και στενοχωρηθείς και μου πεις και στενοχωρηθώ και σου ξαναπώ και στενοχωρηθείς και μου ξαναπείς και στενοχωρηθώ, παρέα στην απώλεια θα πάμε. Εγώ το θυμάμαι αυτό και δεν το έχω ξεχάσει και δεν θα το ξεχάσω. Να προλάβουμε, αδελφοί, την ευλογία του Θεού. Παρόλα αυτά θα σας το ξαναπώ. Τσακώθηκα εγώ και η γυναίκα μου. Άσχημο καυγά. Χρόνια πολλά πριν. Τόσο άσχημο που εγώ πήγα σε ένα δωμάτιο, η γυναίκα μου πήγε σε άλλο δωμάτιο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε. Δεν μπορούσα να τη βλέπω. Και πάω λοιπόν γονατίζω, δικαιωμένος απολύτως. Λέω, Χριστέ μου, κάτι να μετανοήσει και να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Και το πίστευα. Κάτι να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Ήμουν απολύτως βέβαιος ότι είχα δίκιο. Το έχω ξεχάσει την αιτία, είδατε τι ωραία. Και εκείνη τη στιγμή ακούω τη φωνή του Κυρίου. Είπαγε, ίσως και προλάβεις. Εκεί τρομοκρατήθηκα. Μην σας πω, τα δόντια μου χτυπάγανε. Λέω, πεθαίνω. Τέζα. Και δεν είναι αστείο. Για σκέψου να ακούσει τη φωνή του Θεού. Είπαγε, ίσως και προλάβεις. Να προλάβω, πεθαίνω. Δεν τα λέω, γίνεται αρπαγή της Εκκλησίας και θα μείνω κάτω. Οπό. Και σκεφτόμουν τρομοκρατημένος. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα η γυναίκα μου. Και μου λέει, Γιώργο, συγγνώμη. Και κατάλαβα, αδέρφη. Και κατάλαβα ότι η γυναίκα μου πρόλαβε να πάρει την ευλογία του Θεού. Γιατί πρώτη μαλάκωσε η καρδιά της. Πρώτη ταπεινώθηκε. Πρώτη επέστρεψε και λέει, τώρα θα εξετάσω αν έχω εγώ δίκιο. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα τσακωμένος. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ τώρα με πίκρα στην καρδιά μου να σταθώ. Δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του Θεού. Άρα λοιπόν, αποστασία, φεύγω από το Θεό. Απιστία, μένω, αλλά δεν λογαριάζω το Θεό. Να το πω πιο σωστά. Αποστασία, φεύγω και δεν λογαριάζω το Θεό. Απιστία, μένω και δεν λογαριάζω το Θεό. Το ίδιο είναι. Μα εγώ έρχομαι εκκλησία. Εις μάτιν. Μάταια. Ματέως. Καμία αφέλεια. Εάν δεν προλάβεις να μετανοήσεις. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δείχνει την οδό της σωτηρίας, της διόρθωσης, της αποκατάστασης. Επίστρεψον αποστάτης Ισραήλ, Ισραήλοι αποστάτης. Επίστρεψον, λέγει Κύριος. Δηλαδή, φύγε από εκεί που είσαι και έλα κοντά μου. Δηλαδή, μετανόησε. Δηλαδή, κλάψε. Πες, τι κάνω τώρα μακριά από το Θεό, τι κάνω, χάνομαι εδώ μακριά στο σπίτι του πατέρα μου, εκεί ευλογούνται και εγώ είμαι όχι χωρίς βροχή, αλλά χωρίς σπίτι, χωρίς οικογένεια, μόνος μου, μόνη μου, με τις αγελάδες που λατρεύω και προσκυνώ. Μετανόησον και επίστρεψον Ισραήλ αποστάτης, λέγει Κύριος, και εγώ θα κάμω και δεν θέλω να κάμει να πέσει η οργή μου επάνω σας, διότι ελεήμον είμαι, λέγει Κύριος, δεν θα φυλάτω την αργή μου διαπαντός. Κύριε Θεέ μου, αδερφοί, ας μας δώσει ο Θεός, να ζητήσουμε να μας δώσει ο Θεός μια τέτοια καρδιά. Μια τέτοια καρδιά που να μετανοούμε και να επιστρέφουμε αμέσως, για να μας βοηθάει ο Θεός στη ζωή μας. Για να μην έρχεται όχι η βοήθεια, να έρχεται όχι μόνο να έρχεται η βοήθεια, αλλά μην έρχεται και η οργή του Θεού. Για σκέψου, αδερφοί, να απολαμβάνουμε και να ζούμε την οργή του Θεού. Φοβερό δεν είναι? Η οργή του Θεού στη ζωή μου. Να μου πει ο Θεός, μα δεν καταλαβαίνεις, θα σε κάνω να καταλάβεις. Κύριε μου και Θεέ μου, τώρα θα δεις πώς θα σε κάνω εγώ να καταλάβεις. Μπορεί ο Θεός να με κάνει να καταλάβω? Αν μπορεί, λέει. Αν μπορεί, λέει. Αλίμονο στο άνθρωπο που θα πέσει εις χέρια Θεού ζώντος. Αλίμονο. Τι ωραία όμως που είναι ο άνθρωπος να λέει, Κύριε, επιστρέφω, συγχώρεσέ με.
Ελεήμων είναι, είμαι, λέει ο φωνάζει ο Θεός, επίστρεψον. Και δεν θα πέσει η οργή μου επάνω σου, δεν θα τη φυλάτω αυτή διαπαντός. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση. Γνώρισον, μόνον γνώρισον, αναγνώρισε την ανομία σου. Δηλαδή, εξομολογήσου την ανομία σου. Καταλαβαίνετε. Κατάλαβε το λάθος που έκανες. Κατάλαβε ότι δεν αρέσει στο Θεό ο θυμός, η αγανάκτηση, η πίκρα. Δεν αρέσει στο Θεό η αποστασία. Δεν αρέσει στο Θεό η απιστία. Κατάλαβε το. Αναγνώρισε το. Αναγνώρισε την ανομία σου και πες ότι αμάρτησα εις τον Κύριο των Θεών μου. Και διήρησα τα σοδού σου εις τους ξένους υπό κάτω παντός πρασίνου δέντρου και δεν υπακούσατε στη φωνή μου, λέγει η Κύριος. Αμάρτησες και χώρισες το δρόμο σου ώστε απομακρύνθηκες από μένα. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να χωρίσω το δρόμο μου? Δηλαδή τι θα πει να χωρίσω το δρόμο μου? Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε. Γυναίκα, σ' αγαπάω αλλά δεν θέλω πολλά πολλά. Αδερφέ μου, σ' αγαπάω, δεν έχω τίποτα μαζί σου αλλά δεν θέλω πολλά πολλά. Αυτό είναι ο χωρισμός. Δεν θέλω και πολλές και πολλά πολλά, γιατί με σένα τώρα τι, εγώ είμαι, εσύ είσαι, εγώ είμαι ψηλά, εσύ είσαι χαμηλά, εγώ είμαι άγιος, εσύ είσαι αμαρτωλός, εγώ είμαι καλός, εσύ είσαι κακός. Δεν θέλω πολλά πολλά τώρα με σένα. Και χωρίζω το δρόμο μου. Εγώ είμαι ευγενής, εσύ είσαι αγενής. Εγώ είμαι ισχυρός, εσύ είσαι ασθενής. Εγώ είμαι πιστός, εσύ είσαι άπιστος. Να χωρίσω το δρόμο μου. Πού χωρίσεις το δρόμο σου? Όλοι μαζί θα πάμε στον ουρανό. Και η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας. Μπορεί ο Χριστός να θέλει να μας συσφίξει και εσύ να θέλεις να ξεσφιχτείς. Να πας απέναντι. Εσύ θα κάθεσαι από εκεί, εγώ θα κάθομαι από εδώ. Εγώ θα πάω από αυτό το δρόμο, εσύ θα περνάς από εκείνον το δρόμο. Θα με βλέπεις και θα αλλάζεις δρόμο. Μην διαιρούμε το δρόμο μας. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας οδηγεί, αδερφοί αγαπητοί, σε άλλα μονοπάτια. Αλλά και στους αποστάτες. Επιστρέψατε οι αποστάτες. Γιατί αν και εγώ σας απεστράφει, και είναι φοβερό να σε αποστραφεί ο Θεός. Να στρέψει το πρόσωπό του ο Θεός μακριά από σένα. Να σε αποστραφεί. Ξέρετε θα πει αποστραφώ. Σε αποστρέφουμε, με αποστρέφεται αυτός. Μου γυρίζει την πλάτη. Επιδεικτικά για να το καταλάβω. Μόλις με βλέπει κάνει έτσι. Μου γυρίζει την πλάτη γιατί δεν θέλει να έχει πολλά πολλά μαζί μου. Και μάλιστα μερικές φορές μου αποστρέφεται με υπερηφάνεια. Σηκώνει και το κεφάλι ψηλά και δεν μου ξαναμιλάει. Δεν είναι ωραίο αυτό, αδερφοί. Να πλησιάζουμε. Πλησιάσατε προς τον Θεό για να πλησιάσει προς εσάς. Ξέρετε ποιος έγινε πλησίον? Ο αιρετικός, ο Σαμαρίτης, ο ιερεύς, άλλαξε δρόμο, διήρησε τα σοδούς, απομακρύνθηκε. Ο Λεβίτης άλλαξε δρόμο κι αυτός, ενώ ο Σαμαρίτης πλησίασε. Ωραίο είναι να πλησιάζουμε το Θεό και μερικές φορές είναι δύσκολο. Δύσκολο να πλησιάσουμε τον άνθρωπο που μας έχει προσβάλει. Δύσκολο. Γιατί έχουμε υπερηφάνεια. Ω, δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, λένε οι άνθρωποι. Όχι, εμείς δόξα στον Θεό, δεν το λέμε αυτό. Δύσκολα να πλησιάσουμε τον άνθρωπο που νομίζουμε ότι μας αδίκησε. Όμως ο Θεός αυτό θέλει. Να πλησιάζουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι το παράδειγμα του Θεού. Ο Θεός είναι Θεός πλησίων. Δεν είναι Θεός μακράν. Θεός πλησίων. Εγώ σας απεστράφει, λέει ο Θεός, αλλά όμως θα λάβω έναν εκπόλεως και δύο εξυγενίας και θα σας βάλω μέσα στη Σιών. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι όλο το μυστήριο του Ευαγγελίου. Ο Κύριος προσέθεται κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Αυτό είναι όλο το μυστήριο. Ο άνθρωπος που φεύγει, κάνει μια παρέα και πηγαίνει μια βόλτα έξω από την Εκκλησία, είναι έξω από το θέλημα του Θεού.
Μα μια βόλτα δεν κάνει να πάρω το φίλο μου και τη φίλη μου να πάμε? Δεν κάνει. Δεν κάνει. Εμάς η ζωή μας είναι το σπίτι μας, η εκκλησία μας και η κοινωνία μεταλλήλων. Μα απαγορεύεται να πάω με μια συμμαθήτρια, με ένα συμμαθητή, με έναν αδελφό στο τέλος πιο μακριά λίγο? Όχι, δεν κάνει. Δεν απομονώνονται οι χριστιανοί. Πώς ο Θεός θα ήθελε άραγε να μας δώσει να το καταλάβουμε αυτή την έννοια της απομόνωσης? Όσοι απομονώνονται, το έχω δει μέσα στην εκκλησία αυτή, σε άλλες εκκλησίες, απομονώνονται. Εγώ έχω με ένα φίλο, μία φίλη και πηγαίνω μαζί τους. Και δεν θέλουμε να είμαστε πολλοί, 2-3. Σε λίγο είναι έξω. Ή είναι λατωματικοί χριστιανοί ή δεν είναι καν χριστιανοί. Προβληματικοί χριστιανοί όμως, ή δεν είναι πια σε λίγο καθόλου χριστιανοί. Δεν είναι μία παρέα. Εγώ μόνο με αυτόν μπορώ να κάνω παρέα. Μόνο αυτός με καταλαβαίνει. Δεν είναι έτσι. Η ζωή μας είναι το σπίτι μας, η εκκλησία και η κοινωνία μεταλλήλων. Δεν έχουμε άλλη ζωή. Από τη στιγμή που αποκτήσουμε άλλη ζωή, χάσαμε το δρόμο μας. Γιατί αυτή η άλλη ζωή μπορεί στην αρχή να είναι μικρή, αλλά σε λίγο θα μεγαλώνει, και καθώς αυτή η άλλη ζωή θα μεγαλώνει, αυτά που είναι στην παρουσία του Θεού θα μικραίνουν. Και ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε, θα είμαστε απέναντι. Θα είμαστε στην άλλη την πόλη. Δεν θα είμαστε στην πόλη των εορτών ημών. Δεν θα είμαστε στη Νέα Ιερουσαλήμ. Στην άλλη την πόλη, απέναντι. Θα σας πάρω και θα σας εισάξω μέσα στη Σιών. Και όταν ο Χριστός μας βάζει μέσα στην Εκκλησία, δεν μας αφήνει. Εκεί είναι ο γιατρός μας. Εκεί είναι ο ψυχοθεραπευτής μας, ψυχολόγος μας, ο Χριστός. Εκεί είναι ο δάσκαλός μας, εκεί είναι ο καθηγητής μας, εκεί είναι ο φίλος μας, εκεί είναι όλα, όλα. Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός είναι για μένα τα πάντα και για σένα. Τα πάντα. Τι θέλεις, φίλο, ο Χριστός. Υπάρχουν και μερικοί που δεν προσαρμόζονται. Δεν μπορώ να κάνω παρέα μέσα στην εκκλησία. Και ξέρετε, λένε, δεν με θέλει κανείς. Λάθος κάνεις. Εσύ δεν θέλεις κανέναν. Μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει δεν με θέλει κανείς. Λάθος είναι αυτή η νοοτροπία, η σκέψη. Εσύ δεν θέλεις κανέναν. Ή εσύ τους θέλεις όπως θες εσύ. Και τότε θα καταντήσεις να είσαι εσύ ο άλλος και ο άλλος. Πάμε μια βόλτα, πάμε, θα πάμε. Πάμε εκεί, θα πάμε. Αλλά θα είσαι έξω από την εκκλησία. Ενώ ο Χριστός θέλει να μας βάλει μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όσοι μπορούμε να ανοίγουμε τα σπίτια μας. Αυτός που ανοίγει το σπίτι του έχει μισθό πολύ. Γιατί πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους. Είναι δύσκολες καταστάσεις στο σπίτι. Βέβαια, δόξα στο Θεό, η εκκλησία μας είναι πάντα ανοιχτή, κάθε μέρα. Όποιος θέλει να έρθει η εκκλησία, όποια ώρα θέλει, απόγευμα προφανώς, η εκκλησία είναι ανοιχτή. Μη χάνουμε αυτό το μεγάλο θαύμα. Και ακούστε τι λέει ο Θεός. Θα σας εισάξω μέσα στη Σιών και εκεί θα δώσω ποιμένας κατά την καρδία μου, οι οποίοι θα σας ποιμάνουν εν γνώση και συνέση. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Υπάρχουν άνθρωποι που να ποιμένουν με γνώση Θεού και με σύνεση Θεού? Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχουν. Τι υπάρχει? Ο Χριστός είναι ο ποιμένας μας. Ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας μας. Και οι πρεσβύτεροι και οι ποιμένας και οι εργάτες τι κάνουν? Τίποτα, ο Χριστός τους οδηγεί. Εάν προσπαθήσουν αυτοί να ποιμάνουν, ή θα τα κάνουν μουσκεμα, ή θα γκρεμίσουν, ή θα τα κάνουν όπως θέλουν. Γι' αυτό και οι πρεσβύτεροι και ο ποιμένας και οι άνθρωποι του Θεού φοβόνται, τρέμουνε.
Γιατί ξέρουν ότι αν αγγίξουν το χέρι τους θα γίνει ζημιά. Προσεύχονται. Ζητάνε βοήθεια από το Θεό. Το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται, προσεύχονται, ξαναπροσεύχονται. Το πόσα λάθη έχω κάνει, αδελφοί, όταν εγώ ενεργώ, πότε θα το μάθω να σταματήσω να ενεργώ, δεν ξέρω. Και πόσο ωραία τα κάνει ο Θεός όταν εγώ πάω πίσω και αφήνω τον Χριστό μπροστά. Πόσο ωραία τα κάνει ο Θεός. Να καταλάβω ότι ο ποιμένας του ανθρώπου αυτού δεν είμαι εγώ. Είναι ο Χριστός. Αυτός που επιμελείται τους αδελφούς μου δεν είναι η πρεσβύτερη και εγώ, είναι ο Χριστός. Και εμείς τι είμαστε, δούλοι, υπηρέτες. Να κουβαλάμε, να προσευχόμαστε, τίποτα άλλο δεν είμαστε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και εγώ λέω ο Θεός να με βοηθήσει. Να μου δώσει γνώση και σύνεση. Αλλά να ξέρουμε, αδελφοί, στην Εκκλησία του Χριστού ποιμένες είναι ο Χριστός. Και να ξέρουμε αυτό που είπε ο Δαβίδ. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εάν δεν θέλεις να στερηθείς ουδενός, να είναι ο Κύριος ο ποιμήν σου. Ο Χριστός ο ποιμένας σου. Και τότε θα δεις τι ωραία που θα τα πας με τους αδελφούς σου. Τι ωραία που θα τα πας με τους πρεσβύτερους. Τι ωραία που θα τα πας με τον ποιμένα. Τι ωραία θα τα πάνε και οι αδελφοί αυτοί. Και τι ωραία που λέει η Γραφή, πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας, διότι αυτοί θα δώσουν λόγο για σας. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο λόγος στους πρεσβύτερους, στον ποιμένα, ότι θα δώσουν λόγο που σημαίνει τρέμουνε, όταν ξέρω εγώ ότι για τον κάθε έναν από εσάς θα σταθώ και θα πω, Κύριε, τα έκανα μουσκέμα, χάλια τα έκανα, τι ωραία που θα κάνω πίσω και θα πω, Κύριε, κάνε εσύ, βοήθησε εσύ, Χριστέ μου. Και όταν θα πάω και θα πω, είδες τι ωραία πήγε αυτός, εσύ το έκανες, Κύριε. Αλλά και τι ωραία και ο αδελφός να πείθεται και να υπακούει, να μην γκρινιάζει, να μην αγανακτεί, να μην θυμώνει, να μην κρίνει, να μην κατακρίνει, να μην καταδικάζει, να μην ασεβεί. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τέλεια, αδελφοί. Ο Θεός να μας βοηθήσει να γίνουμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει να μας κάνει. Τότε έρχεται το πλήθος. Και όταν πληθυνθείτε και αυξηθείτε επί της γης, τότε έρχεται η ευλογία. Γιατί όταν υπάρχει διδασκαλία Θεού, εν συνέση και εν γνώση, τι θα γίνει στη ζωή μας. Και υπακοή βέβαια. Γιατί για να υπάρξει διδάσκαλος πρέπει να υπάρξει και ο μαθητής. Για να υπάρξει διδασκαλία πρέπει να υπάρξει και άγιοι ακούοντες. Για σκεφτείτε να φύγετε όλοι και να κηρύττω μόνος μου. δεν κηρύττεις. Θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος στην εκκλησία, υπήρχε ο υδροχός και εκεί μαζευόντουσαν στην αρχή 2-3. Ξέρετε πόσο τι φοβερό ήταν. Προσευχόμουν ώρες πιο μπροστά. Κύριε, φέρε ανθρώπους. Φέρε ανθρώπους. Τι, δεν είναι καλό να μπαίνει σε μια εκκλησία και να κάθονται κάτω η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Και όχι όλα τα παιδιά σου. Ο Θεός να με φυλάξει. Και αυτή η εκκλησία που έχει τέτοιες συνέπειες είναι η εκκλησία η ανθρώπινη. Η εκκλησία που είναι αρχηγός ο Χριστός και κηρύττει ο Χριστός και διδάσκει ο Χριστός έχει αυτό το αποτέλεσμα. Πλήθηση, αύξηση, οικοδομή. Και όταν πληθυνθείτε και αυξηθείτε επί της γης εν εκείνες τις ημέρες, λέγει Κύριος, δεν θα προφέρουν πλέον οι κυβωτός της Διαθήκης, ούτε θα ανεβεί στην καρδιά τους η κυβωτός της Διαθήκης, ούτε θα ενθυμηθούν την κυβωτό της Διαθήκης, ούτε θα θέλουν να επισκεφθούν την κυβωτό της Διαθήκης, ούτε θα θέλουν να κατασκευαστεί πλέον η κυβωτός της Διαθήκης. Δεν θα θέλουν δηλαδή να βλέπουν ορατά το έργο του Θεού, αλλά τι θα λένε. Εν εκείνο το καιρό θέλουσι ονομάσει την Ιερουσαλήμ θρόνον του Κυρίου. Τι ωραία. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να είναι ο θρόνος του Χριστού. Πολύ το θέλω. Βέβαια το θέλω να είναι και μέσα στο σπίτι μου ο θρόνος του Χριστού. Το θέλω να είναι και μέσα στην οικογένειά μου. Το θέλω να είναι και μέσα στη σχέση μου με τη γυναίκα μου. Το θέλω να είναι και μέσα στην καρδιά μου.
να είναι ο θρόνος του Χριστού. Τι σημαίνει ο θρόνος του Χριστού? Να βασιλεύει ο Χριστός. Να είναι βασιλιάς ο Χριστός, Κύριος των Κυρίων, βασιλεύς των βασιλευόντων. Άραγε στην εκκλησία αυτή είναι βασιλιάς ο Χριστός? Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να είναι. Άραγε στο σπίτι μου είναι βασιλιάς ο Χριστός? Δεν ξέρω. Θα ήθελα να είναι. Άραγε στο σπίτι σου είναι βασιλιάς ο Χριστός? Είναι απόλυτος άρχον. Έχει απόλυτη εξουσία. Δηλαδή λέει και γίνεται. Εντέλεται και υπάρχει άμεση υπακοή. Δεν ξέρω. Άραγε στην καρδιά μας, στην καρδιά σου, είναι ο θρόνος του Κυρίου. Είναι θρόνος του Χριστού. Είναι βασιλιάς ο Χριστός. Να προσευχηθούμε, αδερφοί. Να ζητήσουμε από τον Θεό να κάνει την καρδιά μας θρόνο Κυρίου. Να κάνει το σπίτι μας θρόνο Κυρίου. Να κάνει την εκκλησία μας θρόνο Κυρίου. Είναι ωραίο πράγμα να βασιλεύει με απόλυτη εξουσία ο βασιλεύς των βασιλευόντων. Αμήν.